Αγαπημένα loose powder του 2023. Θα ξεκινήσω με το πιο παλιό μου, το οποίο είναι το loose powder από την εταιρεία La Prairie. Είναι μία πούντρα μεσαίας κάλυψης, θα το έλεγα. Κάνει την επιδερμίδα πιο smooth, κρατάει πάρα πολύ το μακιγιάζ, το σταθεροποιεί, το κρατάει και χωρίς γυαλάντες για αρκετή ώρα. Υπάρχει σε δύο αποχρώσεις, το νούμερο 1 και το 2. Το 1 είναι για πιο ανοιχτές επιδερμίδες και το 2 για πιο σκούρες. Το επόμενο θα είναι το Clinique, της Clinique, το Loose Powder. Καλυπτικό, κρατάει το μακιγιάζ, το σταθεροποιεί πάρα πολύ ωραία. Είναι φανταστικό για γυρίσματα, για φωτογραφίσεις, γιατί δεν έχει flashback. Είναι υπέροχο, δεν σου αλλοιώνει το χρώμα του μακιγιάζ, αρκεί να βρεις το σωστό χρώμα. Φανταστικό. Μετά έχω ένα καινούριο, τώρα η σειρά εδώ είναι εντελώς τυχαία, μια καινούρια αγαπημένη πούντρα, το οποίο είναι της Huda Beauty. Το έχω σε διάφορες αποχρώσεις. Το cupcake, το οποίο είναι λίγο πιο ροζούλι, το pound cake, το οποίο είναι ένα beige πολύ ανοιχτόχρωμο, το βάζω πιο πολύ κάτω από τα μάτια, και το banana bread, το οποίο είναι λίγο πιο κίτρινο για πιο σκούρο επιδερμίδα. Έχει υπέροχη σύσταση, κρατάει απίστευτα πολύ το μακιγιάζ, το σταθεροποιεί υπέροχα, μπορεί να κρατήσει και όλη μέρα χωρίς να γυαλίζεις. Κάνει την επιδέρμιδα πολύ πιο λίο και έχει πάρα πολύ ωραίο dispenser από μέσα. Το μόνο που δεν μ' αρέσει με αυτή τη πούντρα, έτσι είναι το dispenser, είναι πάρα πολύ βολικό. Βουτάς εδώ το πινέλο ή το σφουγγάρι ή με ό,τι το εφαρμόζεις τη πούντρα και το βάζεις πάνω σου. Το μόνο που δεν μ' αρέσει είναι ότι έχει πάρα πολύ έντονη μυρωδιά, έχει πολύ, πολύ έντονη άρωμα. Εγώ θα το προτιμούσα να μην το έχει αυτό, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο να με σταματήσει να το χρησιμοποιήσω. Φέτος ειδικά το έχω χρησιμοποιήσει άπειρες φορές. Το λατρεύω, το αγαπώ. Μετά έχω επίσης ένα πάρα πολύ παλιό προϊόν. Όταν λέω παλιό, που το χρησιμοποιώ πάρα πολλά χρόνια, είναι τα loose powders, τα translucent loose setting powders από Laura Mercier. Αυτό το συγκεκριμένο είναι για κάτω από τα μάτια, το οποίο είναι το brightening, secret brightening powder for under eyes, το οποίο έχει μέσα μία κρυμμένη λάμψη, θα το έλεγα, το οποίο το βάζεις κάτω από τα μάτια, το φωτίζει υπέροχα, είναι φανταστικό, πάρα πολύ ελαφριά, είναι τόσο λεπτό σαν ένα πέπλο περνάει πάνω από το δέρμα σου, υπέροχο είναι. Μετά είναι ίδια σειράς για το πρόσωπο, το συγκεκριμένο που έχω στο χέρι μου είναι το γυαλιστερό, μιλάω όμως για το κανονικό, το οποίο είναι χωρίς λάμψη για το πρόσωπο. Υπέροχο, ελαφριά, είναι πολύ ελαφριά σαν σύσταση. Αν θέλετε για πιο λιπαρή επιδερμίδα, θα πρότεινα λίγο πιο καλυπτικό. Αυτό είναι πάρα πολύ ελαφριά πούντρα. Κάνει μια πολύ φυσικό, πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Δεν είναι όμως για πολύ βαρύ χρήση. Αυτό σίγουρα θα θέλει πιο πολλές φορές στη διάρκεια της μέρας ανανέωση, λόγω του ότι η σύστασή του είναι πάρα πολύ ελαφριά. Μετά, αυτό ας πούμε θα ήταν φανταστικό και για πιο μεγάλες ηλικίες που θέλουν γενικά πιο ελαφριές υφές πάνω τους. Μετά έχω της Body Shop το Loose Face Powder. Επίσης πολύ ωραία φόρμουλα. Οπα. Πάρα πολύ ωραία φόρμουλα, καλυπτικό, έχουν ωραίες αποχρώσεις, είναι μια πάρα πολύ ωραία οικονομική λύση για loose powder.